Καλημέρα Παναγιώτη. Τι κάνουμε? Το λιμάνι. Τι φτιάχνουμε εκεί? Σήμερα φτιάχνουμε ένα σωμάρι. Παραγγελία είναι? Ναι. Θα το στείλω κάπου στη Μύκονο. Στη Μύκονο? Ναι. Έχω μια παραγγελία 10 κομμάτια. Έχεις βάλει και ωραία μουσική. Ναι, μήπως να το κλείσω? Όχι, όχι. Γράφω. Εντάξει. Βλέπω παλιά τεχνική, παλιά υλικά, ε. Βεβαίως παλιά υλικά. Άχυρα. Το παλιό, το παραδοσιακό. Όλο αυτό τώρα το έχει φτιάξει εσύ? Όλο αυτό το έχω φτιάξει, το έχω πάρει από ένα κουτούκι. Από ένα κουτούκι έχω πάρει, το έχω σκίσει και έβγαλα τα κομμάτια του και το συναρμολόγησα και τώρα το τελειώνω. Είμαι στο τελευταίο στάδιο. Ξύλα. Μέταλλα που βλέπω. Μέταλλα, όλα τα μέταλλα αυτά είναι καμωμένα στο καμίνι. Το... όλα τα φτιάχνω εγώ. Στο καμίνι. Στο καμίνι. Και το μέσα. Το πιτσί το αγοράζω. Όχι το πιτσί. Το άχυρο. Το άσπρο. Αυτό είναι άχυρο μέσα. Κιτσές λέγεται. Κιτσές λέγεται αυτό. Α, μπράβο. Τον αγοράζουμε και αυτόν. Αυτό που είναι, πρέπει να είναι από το εξωτερικό. Αυτός Παναγιώτη έρχεται από την Τουρκία. Α, μπράβο. Για να σε ενημερώσω αλήθεια και πραγματικά. Όχι, γιατί το ξέρω. Ο Κιτσές είναι από Τουρκία. Μπράβο. Υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει. Αλλά είναι λίγο πιο ακριβή. Ναι. Και επειδή ο κόσμος θέλει, έχω εγώ μια διεύθυνση στο Εγάλεο. Φτιάχνει ωραίοι κιτσέδες. Και στην Κρήτη φτιάχνουν, γιατί έστειλα σαμάρια στην Κρήτη. Στέλνω σε όλη την Ελλάδα. Και το είπα ότι άμα θες να κοιτάς να σε στείλουμε εμείς. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να φτιαχτεί όλο το εδώ? Να ολοκληρωθεί. Ναι. Ένα σαμάρα. Περίπου 4 μέρες. 4 μέρες, αλλά ένα λεπτό. Για να φτιάξεις τα ξύλα, να κάνεις όλα. Εγώ παραπάνω. Βάλω μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Πόσα σαμάρια έχεις φτιάξει μέχρι τώρα? Γιατί η δουλειά σου ήταν άλλη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή τη δουλειά την κάνω, Παναγιώτη, από το 1908. Από το 2008 την κάνω. Α, ξεκίνησες. Κάνω 12 χρόνια. Τότε. Αλλά στα 12 χρόνια, Παναγιώτη, που κάνω, έχω κάνει τόσα σαμάρια που ντρέπομαι να του πω, μπορεί να μην τα έχει φτιάξει ένας που δούλευε 30 χρόνια. Γιατί στέλνω σε όλο το νησί, στέλνω και σε όλη την Ελλάδα. Στέλνω στη Μύκονο. Στέλνω στη Σαντορίνη, στέλνω στην Κρήτη, στέλνω στο Αγρίνιο. Ναι. Μέσω ίντερνετ με παίρνουν, στέλνω στη Σάμο. Στον Άγιο Κύρικο έστειλα 2-3. Στέλνω στη Χίο. Στο... έχω και τα ονόματα τους γραμμένα και τις διευθύνσεις τους. Αυτόν όπου του τα φτιάχνω. Ένας Δήμητρος Θεόδωρος, μάλιστα εδώ πέρα, αυτό είναι ένα παλιό. Αυτό το σαμάρι, Παναγιώτη, είναι ένα παλιό. Είναι του Μαργαρίτη από τη Χίο. Πρόσεξε με τα σου πω τώρα. Αυτός ήταν ο πρώτος μάστορας στην Ελλάδα, ο Μαργαρίτης. Και λόγω ότι το έφτιαχνα σαμάρι εγώ αυτού του Δρίτσα, μου λέει, ρε Στράτο, είσαι ένας πολύ καλός μάστορας και θα σου στείλω ένα καλούπι να βγάζει το Μαργαρίτη. Και μου το έφερε αυτό και το έβγαλα ένα καλούπι.
Όταν το έβγαλα του χαλούπι, παίρνει τηλέφωνο και μου λέει θα μου φτιάξει ένα σαμάρι 52-62. Αλλά θέλω να βγάλει αυτό το καλό. Λέω θα σου το φτιάξω. Όταν το έκανα το σκελετό, τον πήρα τηλέφωνο, λέω το έχω κάνει το σκελετό, αλλά το δεις. Λέω μην το ντύσεις, θα έρθω εγώ σε μια εβδομάδα και θέλω να το δω το σαμάρι. Όταν ήρθε το σαμάρι και το είδε, μόλις είδε το σαμάρι ότι θα φτιάξει, κάνει μια α! Λέω γιατί ρε ωραία παιδί μου. Λέει ζούσε ο Μαργαρίτης και το βλέπει το σαμάρτο του, θα έβγαζε το καπέλο του. Και του λέω, θες να κάνουμε μια δουλειά. Αυτά τώρα τα πέει που λέω. Θες λέω να κάνουμε μια δουλειά. Λέει τι δουλειά. Λέω ποιες παγίδες θες να βγάλω. Λέει γιατί λέω να τις βγάλω. Λάτε αφού δεν σε βγάζει τις παγίδες, βγάλε τις μεσαίες. Τις βγάλω τις παγίδες, άμα τις έβγαλα, λέω θα τις πάμε στην ηλεκτρονική ζυγαριά. Όταν η μια η παγίδα με την άλλη χάνει ένα γραμμάριο, θα κόφτω το ένα από το δαχτύλι. Και τις πάμε στην ηλεκτρονική ζυγαριά και ήταν 323 γραμμάρια η μια και 323 γραμμάρια η άλλη. Λέει αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, λέω γίνονται. Για κάποιον που δεν ξέρει. Βέβαια όλοι δεν σαμαρτίδες δεν είμαστε, ναι. Τα θυμόμαστε απλώς τώρα, ναι. Ζήτηση γενικώς υπάρχει. Ποιος? Ζήτηση λέω υπάρχει γενικώς. Κοίταξε να δεις, η ζήτηση είναι λίγο δύσκολη. Αλλά λόγω ότι εγώ κινούμε σε όλη την επικράτεια, κάτι κάνω εγώ. Με τους υπόλοιπους είναι λίγο δύσκολα. Να, εγώ τώρα προχθές ήρθε ο Γιώργος ο Αυγουστής, ο Κωνσταντίνος που λέμε, αυτός έχει ένα αυτοκίνητο, κάνει σαν το Μικροπολιτή και γυρίζει όλο το νησί. Και του έφτιαξα ένα σαμάρο ήθελε ένα. Του πήρε, μόλις του πήγε ήρθε, λέει θέλω ακόμα ένα το ίδιο. Του ξαναφτιάχνω και το άλλο το ξαναπήρε. Τώρα πάλι μου ζητάει κι άλλο να το κάνω. Σε όλο το νησί. Προ 10 μέρες έφτιαξε ένα στην Άναξο. Κάτω στο Μόλιβο. Και θέλουν ακόμα δυο, γιατί έχουν δύο γαϊδωράκια και κάνουν καβάλα τουρίστες. Εντάξει, λαφριά χρήση. Και θέλουν εκεί πάλι δυο να το φτιάξουν, την Άναξο. Εντάξει. Κάτι. Δόξα τω Θεώ, ετοιμάζει. Κάτι. Προχτές ετοίμασα ένα καινούριο. Με τα τραγούδια που μας παϊδεύουν, με εικόνες καλοκαιριού, με λόγια καλοκαιριού, με άβρα καλοκαιριού, μπορούμε να το δούμε από πνεύμα. Κοιτάς πως σταματάνε. Ναι. Είναι η λεπτομέρεια τους αυτή. Ναι. Του ζύγεσμα τους και η αλφαδιά τους. Να σε ρωτήσω κάτι. Τον Αλέκο τον Κιουρέλα, τον ξέρεις? Ποιον? Τον Αλέκο Κιουρέλη. Έρχεσαι εδώ πολλές φορές ο Αλέκος. Α, μπράβο. Έχει έρθει εδώ. Γιατί ασχολείται συστηματικά με τα... Έχει και έχω και τα τηλέφωνα. Μπράβο. Μου λέει ότι θέλει στράτου, έρχεται εδώ και είναι πολύ. Και με κάθε τόσο που λέει να με πει τηλέφωνο, μου λέει στράτου, ασχολείται πολύ με τα παλιά τα καπίστρια. Βεβαίως. Μάλιστα. Από εδώ έχουν περάσει πολύ. Μάλιστα. Να το κλείσουμε τώρα από εδώ. Έχουν περάσει πολύ γιατί βρίσκουν την ειλικρίνεια. Και τα πάντα. Να το κλείσουμε εδώ. Ναι. Και συζητήσουμε κάτι άλλο. Ναι.